Ένα μουσείο που μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης επισκεπτών, όχι μόνο μελών της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας, αλλά ακόμη και μαθητών. Και φυσικά φοιτητών, άνοιξε και επίσημα τις πύλες του από το απόγευμα της Πέμπτης. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια από τότε που η σκέψη του καθηγητή ιατρικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Στέφανου Γερουλάνου με τη βοήθεια του Δημήτρη Φούντι για τη δημιουργία ενός μουσείου ιατρικής επιστήμης μετατράπηκε σε προσπάθεια συλλογής μοναδικών αντικειμένων. Μια προσπάθεια πολλών ετών που ευωδόθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που φιλοξενεί πλέον στην Πανεπιστημιούπολη το μοναδικό μουσείο ιστορίας της ιατρικής επιστήμης στη χώρα. Τα εγγένεια λειτουργίας του μουσείου έγιναν παρουσία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και της Υφυπουργού Παιδείας Μερόπης Τζούφη την Πέμπτη το απόγευμα, με τον κύριο Γερουλάνου να εκφράζει τον προβληματισμό του, που γενικότερα στη χώρα έχει υποβαθμιστεί το κεφάλαιο της ιστορίας της ιατρικής επιστήμης. Υπενθυμίζω ότι στην Τουρκία υπάρχουν 26 έδρες τακτικές ιστορίας ιατρικής, 450 ερευνητές πληρωμένοι από το κράτος, προκειμένου να αποκαλούν τον αέτιο ότι είναι από τα Άμυδα, άρα είναι Τούρκος και συνάδελφος του αρχιτέκτονα της Αγίας Σοφιάς, το Γαλινό, τον Περγαμινό να τον λένε Τούρκο, και μάλιστα να έχουν φτάσει ώστε στη New York Public Library να γράφει Galen, famous Turkish physician who worked in Rome. Έτσι, 300 έργα στα ελληνικά και τα περνάμε σαν να είναι ξένα. Πιστεύω ακράδαντα, και αυτό μου το έδωσε το εξωτερικό, ότι πρέπει να περάσουμε στα νέα παιδιά το τι έκαναν οι πρόγονοί μας, που έφτασαν την τέχνη μας. Όταν πάτε στη Βυζαντινή αίθουσα θα δείτε ότι από όλα αυτά τα οποία έχει πει ο Ιπποκράτης και συνέχισαν οι Βυζαντινοί, τα κάνουμε ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι το μουσείο αναμένεται να αποτελέσει ένα υποδειγματικό κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής της ιστορίας της ιατρικής από παλιά μέχρι σήμερα, με στοιχεία τοπικά και πάρα πολύ σημαντικά για αυτόν τον τόπο. Η σημερινή τελετή, βέβαια, έρχεται να επισφραγίσει τις πολύ σημαντικές προσπάθειες, κοπιώδεις, που καταβλήθηκαν περίπου εδώ και 2 δεκαετίες. Είναι μια ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι μια κοινωνική ιστορία. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο επιστημονικός κόσμος της χώρας, οι επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοι, μέσα από αυτό το μουσείο να έχουν τη δυνατότητα μιας πρωτογενούς εικόνας για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και στον τόπο σας αλλά και στη χώρα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γιώργος Καψάλης χαρακτήρισε τη λειτουργία του μουσείου αφετηρία παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, ο αναπληρωτής πρίτανη Ανδρέας Φωτόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Γιάννης Γεωργίου και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Μινάς Πασχόπουλος. Ο ίδιος θα προσπαθήσω να αναδείξω μερικά γενικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ταυτότητα του συγκεκριμένου μουσείου, αλλά θα αναφερθώ επίσης στη δύναμη των προσώπων όταν αποφασίζουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να δράσουμε από κοινού αποτελεσματικά. Το μουσείο αυτό για εμένα είναι η αφετηρία της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Είναι με άλλα λόγια ο αρχαίος κόσμος. Είναι επίσης η μετέπειτα συνέχεια του αρχαίου κόσμου που είναι το Βυζάντιο, καθώς και η χριστιανική θρησκεία μέσα από τους γιατρούς που αγίασαν. Είναι επίσης οι άνθρωποι της πόλης και της περιοχής μας που με μεγάλη γενναιότητα ψυχής και στο πνεύμα της υπηρώτικης ευεργεσίας προσέφεραν στο μουσείο ανεκτίμητα ιατρικά εκθέματα με τα οποία οι ίδιοι έζησαν τις οικογένειές τους και σπούδασαν τα παιδιά τους. Τις τεράστιες προσπάθειες που έκανε ο καθηγητής κύριος Γερολάνος και ο ντόκτορ κύριος Φούντης. Ήρθανε μαζί με τον κύριο Φωτόπουλο και τον κύριο Πρίτανη και μου είπαν εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια η οποία ενώνει το χτες με το σήμερα, του γίγνεστε γύρω από την ιατρική και την ιατρική σχολή αλλά και το χτες της ιατρικής της Υπήρου. Είναι άλλωστε τιμή και δώρο για τον τόπο η ύπαρξη μιας τόσο σπουδαίας σχολής και φυσικά ενός τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως το Πανεπιστήμιο. Και τα δύο είναι σημεία αναφοράς για τα Γιάννενα,
και για εμάς τη Δημοτική Αρχή που έχουμε σαν στόχο να κάνουμε τα Γιάννηνα μια ανοιχτή πόλη, είναι δύο σύμμαχοι στην προσπάθειά μας για εξωστρέφεια. Με στη Γενικά Μουσεία ως θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικούς παράγοντες πολιτιστικής, κοινωνικής, τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Όντας την κατάδυση σε εποχές με διαφορετική αντίληψη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υγεία, στον επισκέπτη δημιουργείται παραστατικά η εικόνα του πώς έβλεπε η οργανωμένη κοινωνία τον ασθενή και πώς ο ίδιος ο ασθενής έβλεπε τον εαυτό του να αντιμετωπίζεται θεραπευτικά. Έχοντας ως αφετηρία τις θέσεις αυτές και με την ευκαιρία των εγγενείων του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής, οι οφειλές μας προς τον εμπνευστή του τεράστιου αυτού εγχειρήματος, τον καθηγητή κύριο Στέφανο Γερουλάνο, αλλά και όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίησή του, είναι παραπάνω από αυτονόητες. Χαίρομαι προσωπικά, γιατί ένα από τα πρώτα μουσεία του Πανεπιστημίου μας αντλεί την υλική, αλλά και την άειλη υπόστασή του από την ιατρική επιστήμη.